και να μας ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ζήτησα χθες από εκπρόσωπο του οργανισμού να μου σχολιάσει όλα αυτά τα δημοσιεύματα που λένε ότι το Ταμείο για μια ακόμη φορά σκληραίνει τη στάση του και δυναμητίζει τις διαπραγματεύσεις, ζητώντας μείωση του αφορολόγητου από το 19, ταυτόχρονα δηλαδή με την περικοπή των συντάξεων και την ίδια ώρα πάγωμα και των θετικών μέτρων που έχουν συμφωνηθεί. Και μου είπε εκπρόσωπος του οργανισμού ότι στο Ταμείο περιμένουν οι συζητήσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές και για τις πολιτικές για το 2019 να αρχίσουν με την ελληνική κυβέρνηση για τους Ευρωπαίους τους επόμενους μήνες, όπως έχει συμφωνηθεί βάση δηλαδή του χρονοδιαγράμματος που υπάρχει. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι το business συμβεί δηλαδή το 19 δεν είναι κάτι που έχει ακόμη συζητηθεί. Το Ταμείο παραμένει προσιλωμένο, μου είπανε, στην εφαρμογή των πολιτικών του προγράμματος και στη διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Είναι οι δύο γνωστές προϋποθέσεις. Μεταρρυθμίσεις, ελάφρυνση χρέους είναι η πάγια θέση του Ταμείου εδώ και καιρό. Και μόνο μου είπαν αν αυτές οι προϋποθέσεις επιστρέφουν, τότε το πρόγραμμα θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί. Λένα, πριν σε αποχαιρετήσουμε, δώσ' μας και το ρεπορτάζ από τις συναντήσεις και τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη. Ναι, διότι εγώ αρχικά...